Άρα κάνα από τη φωτογένεια. Αλλά έχουμε άλλων ειδών μαρτύρια, το οποίο για κάθε εποχή είναι σημαντικά και για κάθε άνθρωπο σημαντικότερο. Τη μνήμη του Αγίου που εορτάζουμε σήμερα και αύριο, γιατί η αυριανή ημέρα αρχίζει από σήμερα μετά τον Εσπερινό και κατά τη διάρκεια του, είναι ένα μαρτύριο άλλου είδους. Ένα μαρτύριο φοβερό. Ο Άγιος Δημήτριος, γόνος οικογενείας χριστιανικής, πλούσιας, έχοντας τη δυνατότητα να σπουδάσει τα γράμματα, να ζήσει μια ζωή κοσμική, μπαίνει στο στρατό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για την εξυπνάδα του και τις ικανότητες του, πολύ γρήγορα αρχίζει να ανελίσσεται στην κλίμακα του στρατού και φτάνει σε νεαρή ηλικία να είναι διοικητής της Ελλάδος, στρατιωτικός διοικητής. Αλλά όμως δεν ξέχασε ποτέ ο Άγιος Δημήτριος πως κατάγεται από μια χριστιανική οικογένεια. Τα αξιώματα, η δύναμη του να εξουσιάζει τους ανθρώπους, η δύναμη του να ασκεί επάνω στους άλλους τη δική του δυναμική παρουσία, δεν του στέρισαν καθόλου την απλότητα, την αγάπη στον άνθρωπο, την εμπιστοσύνη στο Θεό και επομένως δεν του στέρισαν καθόλου τη δυνατότητα να πιστεύει και να διδάσκει. Και έτσι ενώ ήταν στρατιωτικός διοικητής της χώρας, του άρεσε πολύ τις ελεύθερες ώρες του να μαζεύει δίπλα του τους ανθρώπους, κυρίως νέους ανθρώπους, και να τους διδάσκει για τον Χριστό. Αυτό βεβαίως, μια και μιλάμε για την εποχή των διωγμών, ήξερε και ο ίδιος πόσο επικίνδυνο ήταν, αλλά καθόλου δεν πέρασε από το μυαλό του πως έπρεπε να το αποποιηθεί. Καθόλου δεν πέρασε από το μυαλό του ότι μπορεί να χάσει τη θέση του, τα χρήματά του, την εξουσία του, τη δύναμή του, τη δόξα του, και προπαντός δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό του πως έπρεπε να θυσιάσει αυτά που ανήκαν σε Αυτόν και στο Θεό και στους ανθρώπους με αυτά που υπήρχαν μόνο για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, συνέχιζε απτόητος μέσα στους διωγμούς, μέσα στον κίνδυνο, χωρίς καμία προφύλαξη, να διδάσκει για τον Χριστό και να κατηχεί τους ανθρώπους και κυρίως τους νέους. Αυτό βέβαια σε ένα κόσμο όπως είναι ο κάθε κόσμος κάθε εποχής, δεν άρχισε να φτάσει στα αυτιά του αυτοκράτορα και άρχισε ο διωγμός, άρχισαν τα διλήμματα, ή αυτό θα έχεις ή εκείνο, ή τη ζωή σου ή τη δόξα σου και τις εξουσίες σου. Και βεβαίως ο Άγιος Δημήτριος δεν σκέφτηκε ποτέ τον εαυτό του, αλλά σκέφτηκε τη σχέση του με τον Θεό και τους ανθρώπους. Αν σκεφτόταν ο Άγιος Δημήτριος, αδελφοί μου, τον εαυτό του, θα ήταν ένας από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που δεν έχει γράψει κανείς το όνομά του πουθενά. Αλλά επειδή σκέφτηκε τους άλλους ανθρώπους και τον Θεό και άφησε στην άκρη τον εαυτό του, γι' αυτό σήμερα ο κόσμος είναι γεμάτος δικές του εκκλησιές. Γι' αυτό υπάρχει ο τάφος του που μυροβλίζει. Γι' αυτό υπάρχουν τα λείψανά του που κάνουν θαύματα. Και αυτή είναι η σχέση του ανθρώπου με την αλήθεια. Το αιώνιο, το οποίο ανήκει στο Θεό και στους ανθρώπους που τον πιστεύουν. Και αυτό που είναι τίποτα άλλο παρά χώμα, που ανήκει στους ανθρώπους που πιστεύουν μόνο στον εαυτό τους και αρνούνται τον Θεό. Αυτή την ώρα, αδελφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει τη δύναμη. Όχι τη δύναμη του Δημητρίου, αλλά ένα απειροελάχιστο από εκείνη τη σκιά της δύναμής του, για να μπορέσουμε κι εμείς να υψώσουμε την προσευχή μας για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν, για τους ανθρώπους που στεναχωρούνται, για τους ανθρώπους που στερούνται και που πεινούν, για τους ανθρώπους που αγωνίζονται για το καλό της ανθρωπότητας, για τους ανθρώπους που είναι κακοί για να γίνουν καλοί, για όλο τον κόσμο. Ας προσευχηθούμε για όλους τους άλλους και στο τέλος πολύ λίγο και για τον εαυτό του ο καθένας, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να μπορέσουμε να αναγεννήσουμε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, για να μπορέσουμε, αδελφοί μου, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους του κόσμου που είναι σκύβαλα, αν ο άνθρωπος μπορέσει να αγωνιστεί με τη δύναμη που ο Θεός του έχει δώσει. Έχουμε αυτή τη δύναμη του Θεού
να την έχουμε όλοι μας. Σας την εύχομαι με όλη την καρδιά μου, για να μπορείτε να αγωνίζεστε, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο αυτός που ο Θεός θέλει να είναι. Αμήν γέννη. Θέλω αυτή την ώρα να ευχαριστήσω μία εξαιρετική συμπατριώτησά μας, η οποία πέρασε από αυτό εδώ το χωριό που είναι ένδοξο, τις ηρωικές Χαϊβούτες, οι οποίες έχουν και γράμματα για την προσφορά τους στην εποχή του πολέμου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Κιωσόγλου Καψομενάκη, να μεταφέρω τα χαιρετίσματα σε όλους και τις ευχές της για την εορτή. Και θέλω να πω πως η κυρία Κιωσόγλου Καψομενάκη, όταν υπήρχε πόλεμος στο νησί, κατέφυγε με την οικογένειά της εδώ, σε αυτό το χωριό. Και αυτό το χωριό την φιλοξένησε. Και αυτήν και την οικογένειά της και πολλές άλλες οικογένειες από τη χώρα, και τις τάισε τις οικογένειες αυτές και τις βοήθησε να ξεπεράσουν το κίνδυνο, γιατί όσο πλούσιος και αν ήταν τότε κανείς, αν δεν είχε τρόφιμα, τα χρήματα δεν τρογόντουσαν. Και έτσι λοιπόν αυτό το χωριό βοήθησε πολλούς ανθρώπους να σωθούν. Βοήθησε και την κυρία Άννα Κιωσόγλου Καψομενάκη, η οποία δεν ξεχνάει κάθε χρόνο, όπως θυμάστε, αυτή την προσφορά του χωριού. Θυμάται πάντα με πολύ πολύ ωραίες αναμνήσεις τις μέρες που πέρασε εδώ, παρόλο που ήταν δύσκολες μέρες, επειδή είχαν πολύ ανθρώπινη ζεστασιά. Έτσι λοιπόν, εφέτος έστειλε ένα θυματικό ποσό για τις ανάγκες του ναού, ένα μικρό ποσό επίσης για να κεραστείτε όλοι σας, και έστειλε και ένα βραβείο που θα μοιραστούν δύο κοπέλες που έχουν καταγωγή από τις Χαϊβούτες, η Φωτεινή Μιλωνά του Ιακώβου και η Μαργαρίτα Γιμελά του Νεκταρίου. Δεν ξέρω αν είναι εδώ οι κοπέλες. Είναι εδώ και οι δύο. Εσύ ποια είσαι? Καλή πρόοδο. Σου εύχεται η κυρία Άννα, έτσι, να είσαι καλά. Μισό λεπτό, κύριε φωτογραφία, θα μας το σπότι, μείνετε. Κάτε να βγάλω φωτογραφία με τη φωτογραφία. Με το σπότι, εδώ δείχνει, θα βγάλω τίποτα. Κοιτάξτε μπροστά εκεί. Εγώ θέλω τα χρωστιά πιο πάνω, παιδιά, έτσι. Και εσύ μπορεί μου, έτσι, να φαίνεται, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα σε όλους. Thank you.